καλά σας. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Εδώ είμαστε λοιπόν. Τελικά ξεκινήσαμε με χιόνια, με βροχές, με λιακάδες, με μπόρες, με καταιγίδες, με θύελλες. Φυσικά και είμαστε εδώ μαζί σας. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει συμβεί. Οι λιακάδες έχουν συμβεί μέσα στο Σαββατοκύριακο και όλα είναι μια χαρά. Το κρυουλάκι πάντα φυσικά υπάρχει. Και εμείς είμαστε εδώ για να συγκρατήσουμε την καλύτερη παρέα για την επόμενη ώρα και γενικότερα πάντα με πολύ πολύ μουσική, πολύ αγάπη, πολύ κέφι, διάθεση, μπρίο, τσαχπινιά, επιτυχίες, καταλαβαίνετε τώρα. Και πολύ φυσικά ενδιαφέροντα θέματα. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο η Σοφία έχει επιλέξει αυτό το θέμα για μένα, αλλά εντάξει, προχωράμε. Προχωράμε, το ακούμε. Δεν για μένα, για ποιον είναι. Είναι για τους τηλεθεατές μας, τους τηλεθεατές. Κάνοντας αυτή την ανασκόπηση για το 2019, σ' αγαπώ. Γι' αυτό. Λοιπόν, πριν από όλα, παιδιά, να πάμε λίγο στην... Να πάμε λίγο στο σύστημα του Πόντζι, μια σκηνοθεσία του Μιχάλη Σιώνα, να τα λέω και σωστά, καθώς η εταιρεία θεάτρου, παιδιά, θέση μετά το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας και τον Δον Κιχώτη παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το θεατρικό έργο, το σύστημα του Πόντζι, του Νταβίτ Λεσκό. Σε σκηνοθεσία πάντα του Μιχάλη Σιώνα, που σα είπα πριν από λίγο, στο θέατρο 104 και ξεκινάει από τι 25 Γενάρη. Πολύ θέλω να το επικοινωνήσω αυτό σε εσά. Γραμμένο το 2012, παιδιά, αφηγείται την αληθινή ιστορία του Charles Ponzi, ενό Ιταλού μετανάστη που το 1903, παρακαλώ πάρα πολύ, σε ηλικία 21 ετών, φτάνει στην Αμερική με 2 ολάκερα δολάρια στην τσέπη, κατορθώνοντα μέχρι το 1920 να γίνει ένα από του σημαντικότερου επενδυτέ της εποχής του, με εισοδήματα που άγγιξαν τα 250.000 δολάρια την ημέρα. Λοιπόν, την 1η Νοέμβρη βεβαίως του 2 έτους, ο Πόντζι δήλωνε ένοχος για απάτη με 85 κατηγορίες να εκκρεμούν σε βάρος του. Αυτό είναι το story πάνω κάτω. Θέλω να αλήθεια, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Πάμε να σας πούμε σε μέρες, ώρες παραστάσεων. Από 25 Γενάρη σας είπα, έως και 1η Μαρτίου θα είναι κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 9 και 4. Θέατρο 104 Ευελπίδων 41 Αθήνα. Viva.gr 11876 7 Spots Reload Stores Wind, Βιλιοπολία Ευρυπίδης, Τεχνόπολη, Δήμο Αθηναίων, Αθηνόραμα, Viva και Όσκαλα και Γιολένης για τα εισιτηριάκια σας, καθώς και στο 210-34-55-020. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσω με το θέμα που η Σοφία έχει αποφασίσει για έναν ανεξήγητο λόγο. Να μου... Τι θέλεις να με δεις? Κρίμα. Κρίμα. Έχω ντυθεί πάρα πολύ νυφούλα, να ξέρεις. Η Σοφία λέει, θέλω να συντήσω νυφούλα. Μια μέρα, ένεκα της δουλειάς, καταλαβαίνεις, έχω βάλει πολλά νυφικά. Σε φωτογραφίσεις, σε επιδείξεις. Όχι, δεν είναι επειδή είμαι super model, είναι επειδή μάλλον πολλοί κόσμος ήθελαν να με δίνει φούλα και σου λέει ας τις βάλουμε νηφικό. Ωραία είναι, εντάξει. Θες να σου πω κάτι. Έχω καταλήξει τελικά ότι η επιλογή νηφικού είναι δύσκολη. Από την άλλη, έχω καταλήξει επίσης ότι όσο πιο απλό είναι, τόσο πιο ωραίο είναι. Από την άλλη, έχω καταλήξει στο κομμάτι νηφικού ότι. Ναι, δεν το έχω σκεφτεί ακριβώς, να σου πω την αλήθεια. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι για μένα, αν ποτέ στη ζωή μου παντρευόμουν, θα ήταν λίγο πιο ροκ κατάσταση, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή ας πούμε θα φορούσα ένα απλό νηφικό και μπορεί από κάτω να φορούσα τύπου αθλητικά παπούτσια, ξέρω εγώ, λευκά. Σαν τη Χάλη. Α, ναι, έχεις δίκιο. Είναι και έχουμε και τη Χάλη Μπάλμπι. Μας πήρε και την ιδέα ξαφνικά. Ήρθε το 22 χρόνο, πόσο είναι κοριτσάκι, να πούμε, να μας πει και αυτά που έχουμε σκεφτεί εμείς εδώ και χρόνια τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας το κάνουμε στην άκρη αυτό. Έβαλε. Το κάνω γαργάρα γιατί αυτή έβαλε γόβα για να πάει και μετά έβαλε το αθλητικό, καταλαβές. Νοεμής, κολλητή μου, ας πούμε, καλή ώρα, έχει και επέτειο τώρα που να είναι. Κολλητή μου, ας πούμε, φόρεσε δερμάτινο μπουφάν με από πίσω να γράφει το επίθετο του άντρα της. Όχι, δερμάτινο μπουφανάκι, έτσι μπήκε στην εκκλησία. Θα μου πεις, Γενάρη, μην είναι λογικό. Τι θες, έχεις κάποιο πρόβλημα εσύ? Ναι. Κολλητή μου που είναι, ναι, μεγαλύτερη από μένα είναι. Τ' άρεσε? 3 χρονάκια. Ο Μιχάλης, ναι, παίζει πολύ, πολύ έντονα με τη θεσούλα του. Μου έχει καταστρέψει 2 stories μέχρι στιγμής, αλλά προχωράμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα, τέλος πάντων, του 2019. Και να ξεκινήσω έτσι με την πρώτη σχέση που απασχόλησε. Στις 6 Φεβρουαρίου έγιναν όλα αυτά, καθώς μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου η αλήθεια είναι ότι ο Κουκ Μαρόνι δεν τον ήξερε κανένας. Μέχρι που κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος, ο σχετικά άγνωστος μέχρι τότενες, έβαλε μια κοτρώνα τεράστια στο δάχτυλο της Τζένιφερ Λόρενς. Φυσικά τα νέα διαδόθηκαν αστραπιαία και ο γάμος πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβρη που μας πέρασε στο αρχοντικό εκεί, φυσικά, στο Route
Island. Άκου τώρα. Η ηθοποιός φόρεσε έναν ηθικό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Η ηθοποιός φόρεσε έναν ηθικό του οίκου Dior. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και η Αντέλ φυσικά, η Amy Schumer, η Emma Stone, η Ashley Olsen, η Sienna Miller και η Kris Jenner. Τι σχέση είναι να έχει η Kris Jenner τώρα με όλους τους υπόλοιπους? Μπράβο στην Jennifer Lawrence, την είχαμε δει και πάρα πολύ πρόσφατα. Είναι από τα στιγμιότυπα που έχουν μείνει στα Oscars άλλωστε, αν θυμάστε καλά, οι σαβούρδες που έχει φάει η Jennifer Lawrence. Και θα να συνεχίσω. Okay, συνεχίζω. Λοιπόν, πάμε στην Zoe Kravitz και στον Κάρι Γκλούσμαν, καθώς η Zoe Kravitz και ο Κάρι Γκλούσμαν παντρεύτηκαν παιδιά σε μία τελετή. Σε ένα έτσι τετράωροφο αρχοντικό, τους βλέπουμε κιόλας εδώ πέρα. Α, στους ωραίοι να τους βλέπουμε. Στο αρχοντικό του πατέρα της, του Λένι Κράβιτς, στο Παρίσι, το ζευγάρι το οποίο ξεκίνησε τη σχέση του το 2010 και 2017-2019, εντάξει, 3 χρονάκια και μια χαρά είναι. Και ο ηθοποιός της σειράς Big Little Lies, αυτός είναι που τον βλέπετε, επιβεβαίωσε τη σχέση του το 2018, παρακαλώ, στο περιοδικό Rolling Stone. Το έκανε έτσι λίγο πιο rock τη φάση. Η Reese Witherspoon ήταν εκεί, η Laura Dern, Cara Delevingne, παρακαλώ πάρα πολύ. Ήταν παρόντες όλοι αυτοί στο γάμο του ζευγαριού. Ευχάριστες ειδήσεις, ρε παιδί μου, ευχάριστες. Άκου, εγώ θέλω να πάω σε ένα break γιατί στον επόμενο. Μπράβο. Στον επόμενο γάμο θέλω να δώσω πολύ βάση. Πολύ. Πάμε. Going in 3, 2, 1. Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε βγει αέρα. Έχουμε έτσι πιάσει ένα θέμα πολύ. Που πονάει. Τώρα που πονάει, μισό λεπτάκι. Μπορεί να αλλάξει αυτή η ταμπέλα, ωστόσο ακόμα μπορεί να έχει πάνω το φιλί μου και την ισχύ της και τη βαρύτητά της, καθώς είστε πάρα πολλοί εσείς που μας παρακολουθείτε από καφετέρειες, από γυμναστήρια, από οπουδήποτε τέλος πάντων βρίσκεστε, σε εσάς που μας έχετε στο mute, ένα τεράστιο φιλί θέλω να σας στείλω. Ευχαριστούμε που μας βλέπετε, τουλάχιστον η εικόνα σας αποζημιώνει και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Την αγάπη μας, σε στρατόπεδα την αγάπη μας, τι θες? Έλα μέσα. Μισό λεπτό, έχω επισκέψει. Οκ, γεια. Γεια. Συγγνώμη για το... Γεια. Δεν είναι ωραίο πλάνο. Θες να σου πω κάτι. Μιλάω για τους... μόνο στη Βουλγαρία έγινε αυτά. Μιλάω για τους έρωτες και τους γάμους του 2019. Που έγιναν. Γιατί σε συμφέρει αυτό. Προφανώς. Εμένα γιατί με συμφέρει. Για να μιλήσεις για αυτά. Δεν θα μιλήσεις για χωρισμούς του 2019. Δεν φταίω. Είναι του εξωτερικού όλοι αυτοί. Α, εντάξει. Εντάξει. Τώρα ξεκινάτε. Έχω ξεκινήσει, έχω κάνει τους δύο. Τώρα θέλω να πάω στο Justin Bieber και στη Hailey Baldwin. Ήρθες δηλαδή σε θέμα που πονάει και τις δυο μας. Πάρα πολύ τους έχω ζηλέψει. Ναι. Τι να πω τώρα. Εντάξει, στην αρχή δεν μπορούσα να την δεχτώ. Δεν την ήθελα τη Hailey. Μετά τη συνήθισα. Ναι. Βέβαια, ναι. Να σας πω λίγο κάτι. Νιώθω ότι έχει πάρει πάρα πολύ hate από τα social media και ναι. Τους selenators. Oh, Jesus. Και ότι δεν την αποδέχτηκαν καθόλου, πόσο μάλλον στην αρχή. Γι' αυτό κάνει συχνά πυκνά κάτι τέτοια... κάτι τέτοια posts ότι ο κόσμος... Έχω τσίλα. Ότι ο κόσμος πρέπει να κοιτάξει λίγο την ηρεμία και με την βοήθεια του Θεού και όλα αυτά κάτι τέτοια που... Και God βάζουμε. Bless America. Ναι, God bless us και τα λοιπά. Πάντως, διάβαζα αυτό το άρθρο που βγήκε για τον Justin Bieber που με έχει αυτή τσιμπούρι. την αρρώστια, ναι. Και μάλλον η Hailey Baldwin τον στήριξε πάρα πολύ. Α, τι λες. Ναι. Και η Σελίνα που είχε λούπους, ας πούμε, ποιος τη στήριξε? Ο Justin. Μπα, τι λες, δεν νομίζω. Ναι, ήταν μαζί της μετά την επέμβαση. Σιγά που ήταν μαζί της μετά την επέμβαση. Και μετά τι έκανε, την έστειλε στη μάνα της. Ναι, αλλά δεν ξέρεις. Έτσι μπορεί... κάνουν οι μεγάλοι έρωτες, στέλνουν στη μάνα τους. Δεν ξέρεις ποιος μπορεί να τη βλέπει αυτή την εκπομπή. Τι εννοείς? Να ξέρεις. Κρύβε λόγια. Νούμερο 4. Έλλη Γούλτμαν. Θα το πω εγώ. Α, οκ. Αφήστε την Έλλη να κάνει την παρουσίαση αυτή. Γιατί να σας πούμε. Α, πότε παντρεύτηκαν και λοιπά. Ναι, συγγνώμη, οκ. Να πούμε ότι επισήμως έγιναν σύζυγοι στις 13 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Ότι το ζευγάρι κράτησε ιδιωτικό το γάμο και τελικά επιβεβαίωσε τα νέα μέσα του Instagram. Να κοίτα εδώ τι ωραίοι που είναι. Είδες. Το νηφικό της Hailey έγραφε στην ουρά στο τέλος, ήταν βασικά Off-White και ήταν από αυτή την εταιρεία. Εντάξει, τώρα δεν είναι ότι μας βλέπουν και οι Off-White, μας βλέπουν μια χαρά, τέλεια. Τέλεια, ναι. We love you, Off-White. Και στο τέλος, στο πέπλο έγραφε Till death do us apart, κάτι τέτοιο. Στο τέλος, στο πέπλο, η ουρά. Μισό λεπτό να αφήσω λίγο ότι
Τη μύτη μου, μάλιστα. Έλα, okay. Μην το ξεπεράσαμε. Αξιοσημείωτη καλεσμένη, φυσικά, έτσι, με Kendall, Chris, φυσικά, Kylie. Φυσικά και με κολλητή της. Εννοείται, εννοείται. Η Zoe Kravitz, τώρα το είπες βέβαια, στο νούμερο 2. Ναι. Ήταν κρυφό του παντρεύτηκε, το ήξερες. Τώρα βγήκαν οι φωτογραφίες. Τώρα βγήκαν οι φωτογραφίες, ισχύει. Δεν το ήξερα ούτε εγώ. Ούτε ναι. Για την Ellie Goulding. Ούτε για την Ellie Goulding το ήξερες. Γιατί... Η Ellie Goulding έρχεται στο μετά. Τι κάνει. Πιστεύετε μοιάζουμε. Μου το λένε όλοι. Σοφία, τι λες, δεν ακούω τίποτα, να ξέρεις. Από το πολύ βάθος. Α, σαν αδερφούλες είμαστε. Οκ. Γιάμι, γιάμι. Ο Μιχάλης στο σαλόνι τώρα. Βάζει τα γιάμι, γιάμι. Σε μένα βάζει κάτι άγνωστα. Ναι, γιατί του ζήτησε να το βάλει η Σοφία, λέει το γιάμι, γιάμι. Βάζει και γελάκια. Εμείς εδώ που έχουμε, μιλάμε τι το reaction είναι. Μπαμ, μπαμ, δεν το περιμένεις. Ναι, ναι. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Η εκπομπή μου είναι λίγο πιο εξελιγμένη από τη δική σου. Η πρώτη διδάξασα με τα χειροκροτήματα ήμουν εγώ. Αλλά βέβαια τώρα βάζετε στη Μιλένια. Γιατί? Πρώτη διδάξασα έρθει 3 μήνες μετά από μένα. Δεν μπορεί να είσαι πρώτη διδάξασα, σε παρακαλώ. Πώς αισθάνεσαι που σε λίγο καιρό κλείνει 3-4 χρόνια. Πόσα χρόνια είμαστε εδώ? Έχω χάσει το μέτρημα. Σχεδόν 4. Παιδιά, είμαστε σχεδόν 4 χρόνια εδώ, να ξέρετε. Χαμός. Εντάξει, δεν είχαμε τις καλύτερες σχέσεις στην αρχή όταν ήρθε η Ελένη. Δεν θελόμασταν πολύ, ναι. Μετά αγαπηθήκαμε. Μετά, ναι, μετά αγαπηθήκαμε. Μετά υπήρχε μια σχέση λατρείας. Και καταλήξαμε στο γάμο κι εμείς, όπως καταλαβαίνετε. Οριακά. Γιατί δεν θα ήταν πολύ πρωτοποριακό? Θα ήταν, ναι. Η Σοφία μιλάει μόνο από πάνω, μόνο της. Εγώ δεν ακούω τίποτα, να ξέρεις. Πιστεύεις πρέπει να συνεχίσουμε, Σοφία. Μπορείς να βγεις στο παράθυρο και να φωνάξεις άμα θες. Μπορείς να κατέβεις και κάτω να μας ξεμαλιάσεις. Πολύ ωραία. Κάτι λέει για την κολλητή της τώρα, αλλά κάποια είναι στην κολλητή και δεν καταλαβαίνω και πολλά πράγματα. Να κάνουμε ένα γάμο εμείς οι δύο, όπως η Kylie Jenner, με την κολλητή. Ορίστε, Σόφη. Η Kylie Jenner έχει παντρευτεί με την κολλητή της. Ναι, λέει. Πότε. Πόπο, εντάξει, απέδευτες και τέτοια μας λέει τώρα, να ξέρεις. Okay. Πήγαινε, είμαστε break για να επιστρέψουμε με το επόμενο. Ναι. Esta fiesta no tiene fin, botellas para arriba, sí, los tengo bailando. Γεια, τα νεάκια σας. Εμείς εδώ συζητάμε γενικά, ευχάριστα θέματα έχουμε πιάσει άλλωστε. Γάμους, αραπώνες και. Τα του 2019 ακόμα κάνουμε τους απολογισμούς μας. Σαν την Ανίτα Πάνια κάνει τώρα, Ανίτα Κίτα. Που κάνει έτσι, το έχετε δει, τα μαλλιά της. Σοφία, το έχεις δει. Θα μου μιλάς τώρα εσύ, αλλά μου έχουν φύγει ακουστικά, εδώ γίνεται ένας χαμός. Λοιπόν, με την Ελένη που μπήκε πριν από λίγο εδώ στο πλατό και τα κατέστρεψε όλα, ακουστικά, δίσκους, καταλαβαίνετε τώρα. Θα την καταστρέψουμε και εμείς φυσικά, θα την καταστρέψουμε. Λοιπόν, αφού τα έκανε όλα αυτά, θα συνεχίσω γιατί δώσαμε πάρα πολύ βάση στον Justin και στην Halle και όλο αυτό έγινε... Σπαταλήσαμε ουσιαστικά ένα on μια εκπομπή για να το κάνουμε αυτό. Θα πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με την Ellie Goulding και Love Me Like You Do, la la la. Καταλαβαίνετε τώρα. Και τον Κάσπαρ Τζόπλιν, όπου αυτοί οι δύο, 27 ετών αυτός παρακαλώ πάρα πολύ, εμπορός τέχνης, ποτέ δεν κατάλαβα τι ακριβώς κάνεις όταν είσαι εμπορός τέχνης, μου πεις τι κάνεις, παίρνεις έργα, δίνεις κλπ. Anyway, 27 αυτός, 32 εκείνη παρακαλώ πάρα πολύ, το πιες το πιπίνι, κάτι ήξερε τι έκανε, σου λέει, αυτό. Επισημοποίησαν τη σχέση τους με έναν γάμο στον καθεδρικό ναό του Γιόρκ στις 31 του Αυγούστου. Με έτσι πολύ γνωστούς επισκέπτες όπως Katy Perry, Orlando Bloom. Να τους βλέπετε και εδώ, τι όμορφο ζευγάρι, μπράβο τους. Η Σιένα Μίλλερ ήταν εκεί πέρα. Εκείνη επέλεξε ένα νηφικό του οίκου Κλουέ, παρακαλώ πάρα πολύ. Και έτσι επιβεβαίωσαν το δεσμό τους τον Αύγουστο του 18. Ανακοινώνοντας το γάμο τους μέσω μιας διαφήμισης του London Times. Αυτό έκαναν εκείνοι, αυτό επέλεξαν. Λοιπόν, η ηθοποιός Σαμπρίνα Ντόουρ Έλμπα και Ίντρις Έλμπα, το λέω σωστά, πάρα πολύ ωραίο, Ίντρις Έλμπα λοιπόν και η Σαμπρίνα, παντρεύτηκαν με ένα τριήμερο γάμο στο «Πάμε μαζί και όπου θες, με το μυαλό μας το εξπρες, από γλυφάδα μαρακές, πάμε ένα ταξιδάκι». Ορίστε. Θες να μπω στο θέμα, Στο Μαρακές λοιπόν έγινε ο γάμος, τριήμερος γάμος κατά τα λοιπά. Γνωρίστηκαν το 2017 και άρχισαν τη σχέση τους το Φεβρουάριο του 2018. Το 19 παντρεύτηκαν, φαντάσου έτσι. Μπαμ, μπαμ, με τι γίνεται η γάμη και στο εξωτερικό. Δεν περιμένει ο κόσμος. Σου λέει, γνωρίστηκα το 17,
Πολύ ωραία. Το 18 επισημοποιώ. Το 19 φύγαμε για γάμο. Καθόμαστε, περιμένουμε 1, 2, 3, 4, 5. Τι περιμένεις, τι παραπάνω περιμένεις να δεις, τι θα σου δείξει η ζωή, ας πούμε. Και να σου πω για κάτι στο τέλος της ημέρας. 700 ευρωράκια για το διαζύγιο. Εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα. Μια μέση τιμή, ένας μέσος όρος. Να πάρω μια φίλη μου δικηγόρο να τη ρωτήσω τώρα. Κάπου τόσο είναι νομίζω. Κάποια στιγμή το είχα ψάξει. Να μην σας νοιάζει γιατί το είχα ψάξει. Εντάξει. Το κάνω ακριβώς ίδιο. Να μην σας νοιάζει γιατί το είχα ψάξει. Το είχα ψάξει γιατί εμένα ο γάμος ήταν φόβος. Φόβος. Ξυπνούσα ιδρωμένη τις νύχτες βλέποντας ότι παντρεύομαι. Φιάλτης έμοιαζε στη ζωή μου για μένα ο γάμος. Νοιάζει. Πλέον. Ναι. Δηλαδή, καταλάβες. Θα μου πεις, ναι, έχω μια κρίση πανικού. Ορίστε. Ναι, μια κρίση πανικού με διακατέχει τώρα πάλι που το σκέφτομαι. Παρ' όλα αυτά θα μου πεις, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να. Τέλος πάντων, δεν ξέρω γιατί είναι δέσμευση. Δέσμευση, όχι. Απ' την άλλη, γι' αυτό είχα δει με το διαζύγιο. Οπότε κάνεις, δηλαδή, ό,τι λύνεται, ό,τι δένεται, μάλλον, λύνεται κιόλας. Σιγά, δεν έγινε κάτι. Έγινε. Τι? Α! Μπράβο. Ή ό,τι δεν λύνεται, κόβεται. Ακριβώς. Απαραίτητο, θα το κόψεις. Εκεί βέβαια θα έχουν να μοιράσουν και με πολλά δυνατά περιουσιακά, έτσι, γιατί δεν μιλάμε τώρα για 5 ψωρο ευρώ, θα μιλάμε για αδειά. Anyway. Λοιπόν, τελειώσαμε με το κομμάτι αυτό, ορίστε. Πάμε στο επόμενο θέμα. Πάμε στην Sophie Turner και στον Joe Jonas, τον γνωστό, τον Jonas Brothers. Αυτοί οι δύο παιδιά έριξαν τη σχέση του το 2017. Σας τα λέω εγώ, μπαμ, είναι τη γάμη και στο εξωτερικό. Τώρα τι καθόμαστε και περιμένουμε. Αν το βρεις, τον αγαπάς, τον ερωτεύτηκες, πάρτονα. Κατάλαβες. Να διανύσετε την πορεία της ζωής σας. Άμα η σχέση κρατήσει περισσότερο, μετά. Δεν έχει νόημα, ρε παιδί μου, χάνονται όλα. Ενώ όταν τα ανακαλύψεις με τον σύντροφό σου την πορεία της ζωής και τη σχέση σας. Έχει, είναι το αλάτι με στη ζωή αυτό. Anyway, λοιπόν, το ζευγάρι έτσι παντρεύτηκε, να σας πω, παιδιά, στο Las Vegas 1η Μαΐου. Και μεταδόθηκε live ο γάμος αυτός από τον Diplo. Το ζευγάρι ολοκλήρωσε τα γαμήλια σχέδιά του τον Ιούνιο του 2019 με μια ιδιωτική τελετή σε ένα κάστρο της Γαλλίας. Αυτά. Εντάξει, ήταν, να σας πω, την πρέσβυρα του οίκου Louis Vuitton. Οκ, για την ιστορία. Ορίστε, τα δικά σου, σπάκι μου. Εντάξει. Α, για τη Louis Vuitton, εντάξει, okay. Αυτό το ακούω, αυτό το δέχομαι, το σέβομαι, φυσικά εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα ζευγάρι, πάμε στον Mark Jacobs και στον Charlie DeFrancesco, που αυτοί οι δύο έκαναν έτσι ένα πρωτότυπο γάμο, τελετή, αλλά πιο πρωτότυπη ήταν η πρόταση γάμου, καθώς έγινε σε ένα junk food restaurant, ένα fast food restaurant για την ακρίβεια. Τον Απρίλιο του 2018, το βλέπετε και το ζευγάρι εδώ πέρα, ένας extravagant αραβώνας, ο οποίος πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. Τώρα να το είχε βάλει, άρα για να είχε βάλει κάποιο μονόπετρο μέσα σε κάποιο μπέργκερ, ας πούμε, ταιριάζει, είναι ωραίο σαν... Να το ανοίγεις κιόλας, να το φάγει, κανείς δεν ξέρει. Καλεσμένοι γνωστοί πάρα πολύ, Kate Moss, Naomi Campbell, Bella και Gigi, Hadid, η Emily Ratajkowski, τώρα η Imagine. Ναι. Και έτσι σε μια πολύ ωραία τελετή, παιδιά, στο The Grill εκεί στο Manhattan, μπροστά σε δεκάδες διάσημα πρόσωπα, όπως σας είπα και πριν από λίγο. Δεν θα πάω στον επόμενο, θα φύγω σε ένα σύντομο break, θα επιστρέψω, γιατί έχω μέσα σε αυτούς Jude Law, έχω Heidi Klum. Έχω. Πάμε. Λίμισε. Εδώ είμαστε λοιπόν να ολοκληρώσουμε αυτό το μαραθώνιο με τους γάμους του 2019. Έχω αρχίσει και καταραίω πια παραλίω. Νιώθω τον κόσμο κατά τα πόδια μου σαν να πηγαίνω από την μέρα στο σχολείο. Αύγουστος και στην καρδιά μου το θερμόμετρο να εκδημιώνει. Παραλίω. Τα τρένα. Τα φρένα, Μαύρα γυαλιά. Ναι, πρέπει να έχεις κάνει κάτι τέτοιο. Ορίστε. Το παραλίω. Παραλίω. Νιώθω τον κόσμο κατά τα πόδια μου να χάνεται. Σαν να πηγαίνω πρώτη μέρα στο σχολείο. Αύγουστος. Και στην καρδιά μου το θερμόμετρο να δείχνει μείον 2. Παραλίω. Να περνά τρίζουν οι κορονοϊλιάς, δηλαδή μου περνάξει το λεωφορείο. Λοιπόν, πάμε. Με αυτά που μου έχετε βάλει εδώ πέρα να ασχολούμαι τα θέματα. Άσε με τώρα. Έχω και μια κυκλοφορία. Έχω μια κυκλοφορία τραγουδιού, κατάλαβες. Πρέπει να δω τι γίνεται με την εταιρεία, να δω τι συμβαίνει. Τα βίντεο κλιπ βγαίνουνε. Θα βγούνε, δεν θα βγούνε. Είναι ωραία, δεν είναι ωραία. Για να ξαναζήσω. Κι εγώ. Άλλοι θα μου πεις παντρεύονται. Εγώ θέλω να ξαναζήσω. Εντάξει.
Τα λέω. Λοιπόν. Μα εγώ για σένα. Λοιπόν. Α, να πάω στο Jude Law. Ωραία. Ο Jude Law, λοιπόν, αυτός ο... Χάλια. Τέλος πάντων, παντρεύτηκε λοιπόν τη Φιλίπα Κόαν σε μια έτσι πολύ λυτή και απλή τελετή. Φυσικά γιατί αυτό θα του τέριαζε άλλωστε μόνο στο δημαρχείο του Old Marylebone. Κάτσε να το πω στα Marylebone. Αχ, τι ωραίο! Καλή, αυτή από μακριά δεν μοιάζει με τη Χάλη. Δεν μοιάζει με τη Χάλη από μακριά αυτή. Τι φοράει στο κεφάλι του, Χριστέ μου. Όχι, σαν τη μαμά της Χάλη μοιάζει ο Jude Law με αυτό που φοράει. Sorry. Λοιπόν, σύμφωνα πάντα με το Harper's Bazaar, οι δύο τους παιδιά άρχισαν να βγαίνουν το 2015, παρακαλώ. Αυτό του πήρε χρόνια μέχρι να καταλάβει τι έχει δίπλα του. Και έχει με τη Φιλίπα, η οποία έχει διδακτορικό δίπλωμα και είναι ιδρυτής μιας εταιρείας που βοηθά οργανισμούς να γίνουν φιλικοί προς το περιβάλλον. Μπράβο στο Jude. Good job. Λι Μισελ, και πάμε να δούμε έτσι αυτό το ζευγάρι, το οποίο είναι μαζί εδώ και 2 χρόνια. Σας τα λέω, γίνονται μπαμπαμ. Δεν μ' ακούτε. Μην πείτε ότι δεν σας τα είχα πει. Μην το πείτε αυτό ότι δεν σας τα είχα πει, ότι εγώ δεν σας είχα ενημερώσει. Παθούσα. Έτσι, τα λέμε αυτά. Λοιπόν, εννοώ ότι είμαι ένας άνθρωπος που κάνει μακροχρόνιες σχέσεις, έτσι μην μπερδευτούμε. Λοιπόν, να πούμε ότι το ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία 2 χρόνια. Παντρεύτηκε στην Βόρεια Καλιφόρνια η 32χρονη Μισελ και ο 36χρονος Ριτς. Ωραία διαφορά ηλικίας έχουν αυτοί. Αχ, τι όμορφη! Τι όμορφη που είναι! Αυτός είναι πρόεδρος της εταιρείας ενημάτων AYR. Αραβωνιάστηκαν στις 29 Απριλίου του 2018, παρακαλώ πάρα πολύ. Μετά από την πρόταση γάμου, η ηθοποιός και η τραγουδίστρια Ηλία Μισελ ανήρτησε μια γλυκιά φωτογραφία στο Instagram φορώντας ένα δαντελένιο, παρακαλώ, ένα διαμαντένιο, συγγνώμη, δαχτυλίδι. Αχ, και γράφοντας μόνο τη λέξη ναι. Α, σαν την Κωνσταντίνα Κομματά, η οποία ανέβασε με τον Γιώργο Σαμαρά και έγραψε 1000 times yes. Ναι. Στον πύργο του Άιφελ από κάτω, να τον φυλάει. Πολύ ωραίο ζευγάρι και ωραίο όλο. Ουφου. Είδες, με πιάνουν και αυτά καμιά φορά, δηλαδή από εκεί που λέω όχι, ούτε και καν και τέτοια. Ξαφνικά με πιάνουν. Να, είμαι και αστερό που έχει πέσει από τα σύννεφα, φαντάσου. Με πιάνει και αυτό ρε παιδί μου, καμιά φορά. Δηλαδή ξέρεις, εγώ ποτέ, ας πούμε. Ποτέ. Όχι, για γάμο μιλάω. Γάμο. Α, φτύνει τον κόρφο της τώρα. Κάνει αυτό, να ξέρεις, Σοφία. Λοιπόν, πάμε και στην Heidi Klum, ο τελευταίος γάμος, καθώς ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου αυτοί οι δύο. Άκου τώρα να δεις. Η Heidi και Tom. Ο Κάουλιτς. Εδώ τους. Αχ, τι ωραία που είναι καλέ όμως. Λέγε ρε. Ωραίο νεφικάκι αυτό. Μπράβο της, είδες. Α, κάτι τέτοιο θα μπορούσα να φορέσω. Με αθλητικό παπουτσάκι από κάτω. Πολύ δυνατή. Μπράβο σου. Μπράβο σου, Heidi. Με φορά γι' αυτό. Αυτό είναι το... Τι το έχουμε κάνει? Το έχουμε κάνει και εμείς θέμα. Άκου τώρα. Φαντάζομαι. Άκου τώρα να δεις. Το είχαμε κάνει και εμείς θέμα εδώ στην εκπομπή, παιδιά, με την αστερόπιτα. Δεν τα θυμάμαι εγώ, νομίζεις αυτά. Φυσικά και τα θυμάμαι. Αυτό είναι το after wedding dress που είδαμε τώρα, ξεκάθαρα. Να πούμε αυτό τέλος πάντων. Σύμφωνα με το Hollywood Life, η τελετή κόστησε πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Έγινε στην Θαλαμιγό του, είχε και άρωμα Ελλάδος, του Αριστοτέλειο Νάση, όπου επικράτησε και ένας μήνυ πανικός για το στήσιμο του γάμου της Heidi Klum. Η αγαπημένη έγινε εκεί στο Κάπρι, στα Σιταλίας, 46χρονη παρακαλώ, αν τσίμπησε το πιπίνι Έλλη Γκούλντινγκ, που είναι 32 και αυτός 27. Αυτή δηλαδή τι να πήρε, παιδιά, που είναι 46 και αυτός είναι 29. Πείτε μου τώρα εσείς. Δηλαδή, εντάξει. Και ανεβάζουν και συνέχεια φωτογραφίες. Παιδιά, ακούστε κάτι. Αυτό με τους γάμους εδώ εμένα που μου κάνετε τώρα, να ξέρετε ότι τρίζει η καρεκλίτσα σας. Τρίζει, εντάξει, τρίζει. Αυτά εδώ, γιατί εγώ δεν θα με κάνετε εμένα ξαφνικά. Εμένα. Το επόμενο που ετοιμάζεται τα τρίτα πρόσωπα. Ωχ, Παναγίτσα. Κανόνισε να μας κυνηγήσουν. Κανόνισε να μας πάρουν, να μας παίρνουν από τις Sunday Live και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο και να μας κυνηγάνε. Κανόνισε. Daily Mail or whatever. Mirror, the mirror και δεν ξέρω και εγώ τι. Η αστερόπιτα τι θέλει, να βήξει θέλει, να γελάσει θέλει, δεν έχει καταλάβει τι θέλει. Αργοπεθαίνει. Συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω κάτι.
Αυτό ήταν για σήμερα. Αου! Αου, αου, όχι. Αου, αου, δάκρυσα. Χριστέ μου, δεν είμαι καλά. Ακούς, θα το μοιραστώ και αυτό μαζί σας και θα πάω να κλείσω αυτήν εδώ την εκπομπή. Έχω εδώ πέρα ένα εσωτερικό σπυρί, αλλά πολύ εσωτερικό, δηλαδή δεν φαίνεται καν τίποτα. Είναι λίγο το δερματάκι μου. Και ξύστηκα και ένιωσα τον πόνο, τον πόνο μια μαχαιριά μέσα στο μάτι μου, τον νεύρο μου όλο έσπασε. Χριστέ μου! Λοιπόν, έχω κάποιους, σας ζητάω χίλια συγγνώμη για τη σημερινή εκπομπή, μέσα από τα βάθη της ψυχούλας μου, της φωτεινής πλέον. Είδατε, όταν κάναμε εκπομπή με την Αστερόπη, έλεγα μέσα από τα βάθη της σκοτεινής ψυχούλας μου. Μετά στην πορεία άλλαξαν πολλά πράγματα και πλέον είναι τα βάθη της φωτεινής μου ψυχούλας, Αστερόπη μου. Κατάλαβες. Δεν έφτιαξες εσύ γι' αυτό όμως. Όχι, όχι. Έλα να το λύσουμε εδώ, μπες μέσα ρε. Δεν θέλει να μπει μέσα. Θα μπει την επόμενη φορά όμως. Εντάξει. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Σας ζητάω συγγνώμη μέσα από τα βάθη της ψυχούλας μου, της σκοτεινής, της φωτεινής. Αμάν! Σας ζητάω συγγνώμη για αυτήν εδώ την εκπομπή. Ελπίζω να μην τη δει κανένας και να τη δείτε εσείς, να μην τη δει κανένας αρμόδιος τηλεοπτικός, γιατί την κάτσαμε τη βάρκα. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου. Τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Γεια σας. Yeah. Can't get